του. Κύριε Ιωαννίδη, πάρτε τη σκητάλη. Καλύτερα από την άλλη πλευρά του πόδιου, γιατί είναι πιο πρακτικό. Παράκληση να συντομεύσετε λιγάκι, γιατί χάσαμε αρκετό χρόνο. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το ΙΤΕ και τη Smart Press για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην ημερίδα και βέβαια να ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το βραβείο που μας δώσατε για την εξωστρέφεια. Νομίζω ότι αυτός ο χρόνος για μας ήταν πολύ σημαντικός από μια μεγάλη επιτυχία που καταφέραμε να φέρουμε. Πολλές φορές λένε ότι η επιτυχία είναι κατά 80% τύχη και κατά 20% timing. Βεβαίως, εκτός από αυτά, χρειάζονται να αξιοποιήσεις όλες τις επαφές που έχεις στο εξωτερικό. Χρειάζεται να είσαι αποφασισμένος να περάσεις πάρα πολλές ώρες στο αεροπλάνο. Χρειάζεται να μιλάς καλά αγγλικά. Χρειάζονται αρκετά πράγματα, αλλά τελικά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, εγώ θα μοιραστώ μαζί σας τι καταφέραμε να πετύχουμε αυτόν τον χρόνο και πώς ουσιαστικά τα έξυπνα δίκτυα έχουν μια μεγάλη εφαρμογή πλέον στις κοινωνίες που αρχίζουν και βλέπουν με άλλο σχεδιασμό το πώς θα είναι μετά από μερικά χρόνια. Πολλοί μας ξέρατε σαν Build IT που είχαμε ξεκινήσει από το 2007-2008 με λύσεις για έξυπνα σπίτια, μετά για κτίρια, από εκεί ήταν και το όνομα Build IT βέβαια. Υπήρχε η ανάγκη από τη στιγμή που δημιουργήσαμε μια λύση για ολοκληρωμένη διαχείριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το Build IT δεν τέριαζε πάρα πολύ με όλα τα υπόλοιπα, οπότε η εταιρεία μετονομάστηκε σε SenseOne Technologies και κάτω από αυτήν την ομπρέλα έχουμε ουσιαστικά την συνολική παρακολούθηση physical assets, δηλαδή ουσιαστικά κρίσιμων υποδομών που είναι εντάσεως κεφαλαίου. Άρα θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε που έχει σχέση με την παρακολούθηση και διαχείριση και το συνολικό κόστος λειτουργίας μιας υποδομής. Θα μπορούσε να είναι ένα κτίριο, σαν και αυτό το ξενοδοχείο, αλλά θα μπορούσε να είναι, όπως είπαμε, και μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Αυτό που κάναμε στην ουσία είναι, και όταν ξεκινήσαμε ειδικά με τα φωτοβολταϊκά, είδα κάτι στοιχεία που είχαμε στις 31/12/2011, είχαμε ξεκινήσει και εμείς με μια μικρή εφαρμογή παρακολουθώντας 5 στέγες των 10 κιλοβάτ, άρα 50 κιλοβάτ, με ένα πρόγραμμα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου που λεγόταν ηλιακή ταράτσα. Προχωρήσαμε όμως πολύ. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 καταφέραμε να χτίσουμε τεχνογνωσία, έχοντας βέβαια πάντα το background πάνω στα φωτοβολταϊκά σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Και χρειάστηκε και είδαμε γρήγορα ότι αυτή την τεχνογνωσία πρέπει να την κεφαλαιοποιήσουμε και να την βγάλουμε προς τα έξω, βλέποντας και τα προβλήματα που έρχονται στο χώρο αυτό. Οπότε εγκατασταθήκαμε στο Λονδίνο, αλλά βέβαια πάντα παραμένει το Development Center και όλη η ανάπτυξη του λογισμικού και όλων των υπηρεσιών που παρέχουμε γίνονται από Έλληνες μηχανικούς. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, τι είναι, είναι να καλύπτουμε το κομμάτι του ICT, το κομμάτι της πληροφορικής και των επικοινωνιών, σε τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι αυτές που βλέπετε, και ουσιαστικά είναι και trends που θα μας απασχολήσουν στα επόμενα χρόνια, γιατί στην ουσία εδώ πραγματικά υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με εγκαταστάσεις που έχουν φτάσει στα 100 MW και 300 εγκαταστάσεις περίπου στην Ελλάδα. Και στην ουσία μιλάμε για, θα σας δείξω πολύ γρήγορα τι είναι αυτό. How can you have full control over all your solar assets remotely? Solar power production is a demanding process and a capex intensive business. You need to solve this equation. PVSense streamlines the entire process for you. Save time and money and stay focused with a unique cloud-based service for the photovoltaic industry. An integrated platform with unique features that helps you manage your solar assets portfolio quickly and easily. It lets you see every aspect of your business at a glance. Here's how it works. Sign up
and set up your site portfolio in just a few minutes using our intelligent site wizards. Monitor every component of your system any time of the day. Understand how your PV sites perform using our advanced time series analytics. Make precise energy yield forecasts. Consolidate, personalize, and visualize information using role-based dashboards and mimic diagrams. Gather and process information in real time. Make annotations on charts and share them instantly with your team. Create intelligent rules and customize your alarms, alerts, and notifications. Focus on what's most important. It's a simple and elegant application with a powerful backend to make your life easier. It's the key to a thriving solar business. PV Sense, maximizing your solar investments. Μια μεγάλη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στην ουσία είναι μια εγκατάσταση που έχει χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια σημεία που πρέπει να παρακολουθήσεις και να ελέγξεις από το επίπεδο των strings μέχρι το επίπεδο της συνολικής σύνδεσης στο δίκτυο και βέβαια πάνω από αυτά πρέπει να φτιάξεις δικές σου μετρήσεις που συνήθως είναι δύο KPIs, ακούσαμε προηγουμένως για KPIs που είναι το performance ratio και το availability πάνω στο οποίο στηρίζεται ουσιαστικά όλη η μεγιστοποίηση της απόδοσης των εγκαταστάσεων αυτών. Σήμερα στην αγγλική αγορά έχουμε 62 εγκαταστάσεις. Θα δείτε αυτά που είναι σε κόκκινο είναι under construction. Τώρα βέβαια υπήρχε ένα deadline 31 τρίτου και έχουν συντεθεί όλα αυτά τα πάρκα. Θα μου πείτε στην Αγγλία γίνονται τόσες εγκαταστάσεις. Ναι, σαφώς γίνονται και βέβαια είναι μύθος ότι τα φωτοβολταϊκά πάνε εκεί που υπάρχει ηλιοφάνεια. Τα φωτοβολταϊκά πάνε παντού. Απλώς υπάρχουν διαφορετικά σχήματα στα οποία γίνονται τα έργα και συνήθως τα έργα εκεί πάνω δεν γίνονται με τραπεζικό δανεισμό. Γίνονται με ουσιαστικά επενδύσεις από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι, αν θέλετε το πιστεύουμε ή όχι, πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι είναι μια σταθερή επένδυση ο χώρος των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Επίσης, έχουμε μια εμπλοκή σε μια πρωτοβουλία που λέγεται Solar Schools, άρα είναι σχολεία που γίνονται εγκαταστάσεις, όπως γίνονται και εδώ πέρα έχουμε αρκετές εγκαταστάσεις σχολεία, αλλά η διαφορά είναι ότι εκεί χρησιμοποιούν τα σχολεία ουσιαστικά για να μαθαίνουν τους μαθητές τι σημαίνει η πράσινη ενέργεια. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα και εμείς φτιάξαμε ένα συγκεκριμένο πόρταλ που μπορούν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο και ο καθηγητής κάνει μάθημα πάνω σε αυτό. Και σε συνεργασία με τη SolarAid, που είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την ιδέα της ηλιακής ενέργειας στην Αφρική, έχει φτιάξει ένα εκπαιδευτικό υλικό και έτσι γίνεται ουσιαστικά συνολική εκπαίδευση πάνω στις πράσινες τεχνολογίες μέσα στα σχολεία. Επίσης, έχουμε εγκαταστάσεις στην Γαλλία, στη Νότια Γαλλία. Εκεί είναι κυρίως εγκαταστάσεις οι οποίες, λόγω της ευαισθησίας που υπάρχει στη χρήση της γης, είναι rooftop installations, είναι κυρίως δηλαδή εγκαταστάσεις που είναι στις στέγες από στάβλους, από αγροτικά κτίρια. Και υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις που είναι landmarks, είναι δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις, πολύ σημαντικές για την Αγγλία, όπως είναι το εργοστάσιο της Bentley. Είναι ένα 5 MW project όλο σαν ηλιακή οροφή. Είναι η μεγαλύτερη ηλιακή οροφή στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Ή όπως ξέρετε τη γέφυρα του Blackfriars στο Ντάμεση, στο Λονδίνο. Είναι η μεγαλύτερη ηλιακή γέφυρα σήμερα στον κόσμο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα σταθμός του Network Rail και όλο πλέον γίνεται με μια ηλιακή οροφή. Μάλιστα, σε επόμενες μέρες θα εγκαταστήσουμε και μια οθόνη κοινού με ένα dashboard που θα φαίνεται ουσιαστικά σε πραγματικό χρόνο η κατανάλωση ή η παραγωγή ενέργειας. Επίσης, όλοι ξέρετε το Top Gear. Μια μεγάλη εγκατάσταση είναι ουσιαστικά στο αεροδρόμιο του Ντάνσφολτ που γίνονται όλες οι δοκιμές του Top Gear. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε τέτοιου είδους μεγάλες εγκαταστάσεις μέσα από μια πλατφόρμα cloud που έχουμε δημιουργήσει και ήδη συνολικά είμαστε στα 342 MW με 562 εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή. Φυσικά, για να μπορέσεις να τα παρακολουθήσεις όλα αυτά, χρειάζεσαι μια ισχυρή υποδομή από πίσω και αυτή η υποδομή καταφέραμε και επιλέξαμε τελικά
να είναι στη Rackspace. Η Rackspace είναι το δεύτερο μεγαλύτερο cloud στον κόσμο, μετά το Amazon, αλλά στην ουσία σε πλευρά υποδομών και υπηρεσιών είναι πάρα πολύ ψηλά, όπως βλέπετε με βάση την έρευνα της Gartner. Και πλέον για το δικό μας κομμάτι που έχουμε να συζητήσουμε εδώ πέρα, όλη αυτή η ομπρέλα που λέγεται Smart Grid έχει από κάτω μια σειρά από τεχνολογίες. Στην ουσία Smart Grid τι είναι? Είναι μια σειρά τεχνολογιών που υπάρχουν από κάτω, όπως είναι το AMR, το Advanced Metering Infrastructure, όπως είναι το Demand Response, το Distributed Grid Management και το High Voltage Transmission, όπου εκεί πέρα πραγματικά παράγεται καινοτομία σήμερα. Εκεί λοιπόν αυτό που γίνεται είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν smart grid εφαρμογές σε επίπεδο ΔΕΗ, ας το πούμε έτσι, μεγάλων utility companies. Αυτά έχουν, στα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι λόγω της αβεβαιότητας της οικονομίας, ακόμα και στις αμερικάνικες αγορές που έχουν δοθεί πολλά incentives από κυβερνήσεις, δεν έχουν προχωρήσει τόσο γρήγορα, γιατί πολλές φορές οι utility companies, βλέπετε και το παράδειγμα της ΔΕΗ, δεν έχουν θεωρήσει ακόμα ότι είναι ένα must have, κάτι που πρέπει να κάνουν. Αντίθετα όμως, αυτό που προχωράει πάρα πολύ και γρήγορα μάλιστα, είναι τα microgrids, είναι τα μικροδίκτυα. Και τα μικροδίκτυα είναι μια μεγάλη λύση ουσιαστικά στο να φύγει η αγορά από τα incentives, από το feed-in tariff, από τους τρόπους με τους οποίους παράγεται η ενέργεια από ιδιώτες, αλλά στην ουσία τη δίνουμε στο δίκτυο. Μπορεί να προχωρήσουν λοιπόν τα microgrids στη λογική της ιδιοκατανάλωσης. Αυτά λοιπόν που έχουμε δει στο εξωτερικό και το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να έχεις ένα μεγάλο κτίριο το οποίο το ντύνεις με τα φωτοβολταϊκά ή μπορεί να έχεις ουσιαστικά μια αγροτική εγκατάσταση όπου ουσιαστικά τι κάνεις, βάζεις τα φωτοβολταϊκά και έχεις ανάγκη βέβαια να έχεις και το δίκτυο, αλλά το δίκτυο εκεί παίζει το ρόλο της μπαταρίας. Δηλαδή στην ουσία δεν πουλάς το δίκτυο, καταναλώνεις ό,τι μπορείς να παράγεις και ό,τι χρειάζεσαι παραπάνω το παίρνεις από το δίκτυο. Και βέβαια εμείς έχουμε τη χαρά τώρα να συμμετέχουμε σε κάποια προγράμματα που υπάρχει η λογική μιας τελείως αυτόνομης ενεργειακής διαχείρισης και παραγωγής, όπου υπάρχει ο συνδυασμός της ηλιακής ενέργειας, του αέρα και της βιομάζας. Όλα αυτά είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο αγρόκτημα και στην ουσία με το σωστό συνδυασμό μπορεί να γίνει αυτή η αγροτική εγκατάσταση εντελώς αυτόνομη. Σαφώς, αυτό που λείπει από τα μικροδίκτυα και αυτό που λείπει γενικά από το smart grid ακόμα είναι το storage, δηλαδή η αποθήκευση ενέργειας, γιατί είναι ακόμα ακριβή. Και βέβαια πάρα πολλά πιλωτικά γίνονται εκεί, μεγάλες επενδύσεις γίνονται στην εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας σε δύο κατευθύνσεις, είτε στην κατεύθυνση της short-term energy storage, που είναι ουσιαστικά το κομμάτι της μπαταρίας, είτε σε long-term energy storage, που είναι, αν έχετε ακούσει, τις τεχνολογίες power to grid, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να έχω αιωλική ενέργεια ή ηλιακή ενέργεια που δεν μπορώ να καταναλώσω. Άρα εκείνη την ώρα λοιπόν τι κάνω, παράγω αέριο, το οποίο φαίνεται συγκεκριμένα εδώ, δηλαδή στην ουσία τι γίνεται. Ένα μέρος πηγαίνει στην κατανάλωση, στον consumer, αλλά υπάρχει και ένα μέρος το οποίο γίνεται ηλεκτρόλυση. Από την ηλεκτρόλυση παράγεται βιομεθάνιο. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που στο Λαύριο, αν έχετε ακούσει, τους χημικούς μηχανικούς έχουν κάνει αυτό το κτίριο που είναι ενεργειακά αυτόνομο, αλλά κάνουν ουσιαστικά, παράγουν υδρογόνο και ουσιαστικά κάνουν καύση του υδρογόνου ύστερα. Εδώ παράγεται βιομεθάνιο και στην ουσία όποτε υπάρχει έλλειψη στο μικροδίκτυο, εκείνη την ώρα ουσιαστικά ενεργοποιείται μια γεννήτρια βιομεθανίου η οποία παράγει ρεύμα. Κύριε Ανίδη, ένα λεπτό. Ναι. Έτσι λοιπόν, στην ουσία, εμείς έχουμε τη δυνατότητα και με την πλατφόρμα My Assets που έχουμε δημιουργήσει, μπορούμε να έχουμε πλήρη έλεγχο όλων των διεργασιών που γίνονται μέσα σε μια τέτοια φάρμα και επίσης να δημιουργήσουμε ένα decision support tool που αυτό που κάνει είναι να βελτιστοποιεί την απόδοση των συγκεκριμένων assets
Και βέβαια ένα βήμα παραπέρα είναι να προχωρήσουμε στο κομμάτι του operations και maintenance, δηλαδή ουσιαστικά στην προληπτική και επανορθωτική συντήρηση. Ουσιαστικά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα είναι ότι γενικά υπάρχουν πολλές προοπτικές. Στην Αγγλία είναι μεγάλο industry το clean tech. Ουσιαστικά πάλι πρέπει να πούμε ότι, και αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα σήμερα, είναι ότι χρησιμοποιούν τη χώρα σαν ένα πεδίο δοκιμών για ό,τι θέλουν να κάνουν, με σκοπό να εξάγουν αυτή την τεχνογνωσία που δημιουργούν σε άλλες χώρες κάτω από ένα brand που λέγεται British Engineering. Στην ουσία βέβαια δεν είναι μόνο British, το κάνουν με όλους εμάς, με Ισπανούς, με Ιταλούς, με Γερμανούς, δεν τους ενδιαφέρει, αλλά είναι British Engineering. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, σε συνέχεια αυτού που είχε δείξει ο συνάδελφος από την IBM, είναι μια πρωτοβουλία για το Λονδίνο του χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Έχουμε τη χαρά να συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία με πιλωτικά που κάνουμε για την εύκολη ενοποίηση των φωτοβολταϊκών μέσα στο δίκτυο. Θέλετε να το τρέξετε? Μπορείτε να δείτε πώς ακριβώς δουλεύει. Low Carbon London, a learning journey. Here at UK Power Networks, we're putting real London communities and businesses at the heart of our smart energy approach. We're proposing a learning journey to demonstrate how the electricity distribution network must change to enable the government's 2020 low carbon transition plan and help the UK's highest CO2 emitting city to meet its tough carbon reduction targets. So let's take a look at a community in the low carbon London of the future. As well as taking low carbon electricity production from micro generation, like solar PV roof panels, and combined cooling and heating power systems, our network is now supplying electric vehicles and domestic heat pumps. And we've learned how to influence energy demand to make best use of local low carbon energy production and centralized nuclear and wind generation. We've monitored electric vehicle demand patterns at street and workplace locations and influenced charging behavior to maximize use of network capacity and low carbon generation. And we've discovered how to develop our network to accommodate increasing levels of local low carbon electricity production while supporting the efficient use of centralized nuclear and wind power. And having installed smart meters in thousands of residential homes in the mayor's low carbon zones and in the Green Enterprise District, we know all about the many opportunities that smart meters offer to electricity distributors, suppliers, and most importantly, customers. When it comes to the city's major business customers and businesses within the Green Enterprise District, we understand how innovative commercial arrangements with commercial aggregators can incentivize businesses to make better use of low carbon electricity and network capacity while helping the transmission system operator to balance the national electricity system more efficiently. It hasn't been an easy journey, but we've achieved our ultimate goal to find the most efficient and cost-effective way to make our distribution network enable a low carbon future for London. In the lead-up to 2020, when everyone was talking about a low-carbon economy, our distribution network helped organisations like Transport for London, the Institute for Sustainability and the Greater London Authority to realise some of their carbon reduction ambitions. By focusing on real London communities, we changed the way we work with our partners and customers. Empowering them to reduce their carbon footprint, we helped them benefit financially by reducing their electricity consumption at times of peak demand or reduced availability of intermittent wind and solar power. And our Low Carbon London Learning Laboratory has been at the heart of all this, capturing the research and learning, helping to enable more low carbon communities across the UK. UK Power Networks has remained at the centre of London's low carbon initiatives, working with our partners to manage our network more efficiently and innovatively. We've made radical changes to the way we manage our distribution network and are now well on the way to delivering a low carbon London.
Η UK Power Networks είναι ένας από τους 7 διαχειριστές του δικτύου, στο δίκτυο διανομής. Σαφώς υπάρχει ο Ofgem που είναι ο ρυθμιστής ενέργειας όπως υπάρχει και εδώ, αλλά είναι απελευθερωμένη τελείως η αγορά. Για μας είναι μεγάλη χαρά να συνεργαζόμαστε σε τέτοια projects και βέβαια ένα μήνυμα που θα ήθελα να δώσω σήμερα είναι ότι η δική μας εμπειρία λέει ότι αν τελικά έχεις ένα καλό προϊόν και πραγματικά έχεις επιβιώσει στο επιχειρήν μετά από 5 χρόνια σε συνθήκες οικονομίας Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πραγματικά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στο εξωτερικό. Ευχαριστώ.